Με λένε Γεωργία και είμαι 39 ετών. Είμαι παντρεμένη με ένα παιδί και εδώ και 1,5 χρόνο ζω στην κυριολεξία μία κόλαση. Με την πεθερά μου ποτέ δεν τα πηγαίναμε καλά. Ανέκαθεν θεωρούσε ότι ο γιος της κακόπεσε μαζί μου και στην αρχή μάλλον άσχημα μαζί της. Και όχι μόνο εγώ, όλη η γειτονιά είχε να λέει για το πόσο κακός άνθρωπος είναι. Μέχρι και ο άντρας μου το παραδέχεται κι ας είναι η μητέρα του. Λίγο μετά το γάμο μας, αφού αποκτήσαμε το παιδί μας, ζήτησε από το σύζυγό μου μια φωτογραφία δική μου και μια φωτογραφία του παιδιού. Φυσικά δεν πήγε το μυαλό μας στο κακό, ή πιο φυσικό από το να δώσει τις φωτογραφίες στη μητέρα του. Από τότε όμως περίεργα πράγματα άρχισαν να συμβαίνουν στην οικογένειά μας. Το παιδί μου αρρώστανε κάθε τρεις και λίγο, εμείς τσακωνόμασταν συνέχεια, πράγματα χαλούσαν μέσα στο σπίτι και η μία τυχαία ερχόταν πίσω από την άλλη. Μάθαμε από τη γειτονιά ότι η πεθερά μου είχε αρχίσει να έχει σχέση με μια χαρτορίχτρα από τη Θεσσαλονίκη και να την επισκέπτεται συχνά. Και θορυβηθήκαμε. Δεν πιστεύαμε σε μάγια, αλλά δεν υπήρχε και εξήγηση που ξαφνικά όλα πήγαιναν στραβά. Απευθυνθήκαμε στην εκκλησία και φέραμε παπά να κάνει ευχέλαιο στο σπίτι, ενώ όλοι μας αρχίσαμε να φοράμε τους βαφτιστικούς σταυρούς μας συνέχεια. Και για ένα διάστημα τα πράγματα ηρέμησαν. Τις τελευταίες εβδομάδες όμως άρχισα να βρίσκω μέσα στον κήπο του σπιτιού μας πουγκιά, που είχαν μέσα τρίχες, βελόνες, κάτι περίεργα βότανα. Τρελάθηκα. Δεν ήξερα τι να σκεφτώ, δεν ήξερα τι να πιστέψω. Ήμουν σίγουρη από την πρώτη στιγμή ότι εμπλέκεται η πεθερά μου και ότι μας κάνει μάγια. Ο άντρας μου με είπε υπερβολική. Φώναζε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ευθύνεται η πεθερά μου γι' αυτό και ότι μάλλον τα παιδιά της γειτονιάς θα κάνουν κάποια πλάκα. Εγώ όμως φοβάμαι. Νομίζω ότι θέλω να με βγάλει από τη μέση και δεν ξέρω πια τι να κάνω, πού να απευθυνθώ, πού να το πω και να μην με πουν τρελή. Και τι μπορεί να βρει κάποιος, κυρία Μάρα μου, και να πάει το μυαλό του. Την κοπέλα την έχουμε στη γραμμή. Θα μας απαντήσει, δεν δηλαδή. Είναι, θα προσπαθήσουμε να την καλέσουμε, αν θέλετε και αν μπορέσει να βγει. Νομίζω, ναι. Επειδή έχω κι εγώ στο κοντινό μου περιβάλλον μια φίλη μου, η οποία βρήκε κάτι τέλος πάντων και θεώρησε ότι είναι κάτι τέτοιο. Το πήγε στην εκκλησία, δηλαδή έκανε όλη τη διαδρομή που έκανε και η φίλη μας στην τηλεφωνική γραμμή, η Γεωργία. Τι είναι αυτό που μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι είναι μάγια? Λοιπόν, καταρχήν, ειλικρινά, θα σας παρακαλούσα όλους πάρα πολύ να δώσετε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά τα μάγια. Έχει μία κουβέντα από πίσω, αυθυποβολή. Μόνο αυτό. Τα μάγια όμως, ακούς εσύ αγάπη. Ακούω. Για να πιάσουνε πρέπει να τα δεις. Όπως και την κατάρα πρέπει να την ακούσεις. Α, ναι. Βέβαια. Μπορεί κάποιος να έχει κάνει μάγια να μην τα βρω εγώ ποτέ και να μην έχει λοιπόν, μάγια. Επειδή από εμπειρία θα απαντήσω σε αυτό το κορίτσι, επειδή είπε ότι βρήκε στον κήπο κάτι πουγιά με τα βότανα και αυτά, η πεθερά της μπούρδες μάγια ξέρει και να μην φοβάται. Διότι τα πραγματικά πουγιά αυτά που θάβανε στους κήπους ήταν περισσότερο κουκλάκια. Ναι, υπάρχει ένα συλλογικό ασυνείδητο που σου λέει, αν δεις ας πούμε τσόφλια αυγών στην πόρτα, είναι αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ή μα από άλογα που είχε παλαιά. Αυτό που κάνεις τώρα είναι ξόρκι. Δεν ξέρω τι είναι. Αυτό που έκανες τώρα είναι το ξύλο, είναι ξόρκι. Γιατί δεν βάλει. Γιατί χτυπάς ναι, και γιατί ακούς τον ήχο. Μου σπάσανε κάτι αυγά χτες έξω από την πόρτα και είπατε για τσόφλια και δεν ξέρω τι είναι. Πάντως αγρίευτηκα. Βρήκες εσύ τσόφλια χτες. Όχι, να μην σπάσανε κάτι αυγά. Εάν δεις σαπούνι με τρίχια, υπάρχει ένας κώδικας της μαγείας. Αυτός που θα τα δει το σαπούνι με τις τρίχες, τις καρφίτσες, τα αυτά. Αυτός θα τα πάθει. Πρόσεχε. Ως νοήμων άνθρωπος, σε σένα το λέω περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Ως νοήμων άνθρωπος θα πει τι βλακίες είναι αυτές, θα τους δώσει μια κλώτσα να φύγουνε. Συμφωνώ. Υπάρχει όμως και ένα ασυνείδητο, το οποίο φοβάται εκείνη την ώρα. Ασυνείδητο και συνειδητό δεν επικοινωνούνε. Αυτό δρά από μόνο του. Και σου λέει, οχοχοχ, κάποιος με εκθρεύεται. Οχοχοχ, κάποιος μου θέλει το κακό μου. Και αρχίζει και δουλεύει τόσο πολύ, αρχίζουν τα όνειρά σου και αλλάζουν, τα κύτταρά σου και αλλάζουν. Και αυθυποβάλλεσαι είναι η λέξη που είπατε. Μόνο. Έχει πολύ μεγάλο δικαίωμα. Και μπορεί να πεθάνεις από αυτό. Trust me. Λοιπόν, μην κανείς υποτιμάει τα μάγια. Τι θες να πεις? Έχω μία ερώτηση. Έχω μία θεραπευόμενη, η οποία ρίχνει αίμα από την περίοδό της στον καφέ και στη σαλάτα του συντρόφου της. Γιατί πιστεύει ότι έτσι τον κρατάει. Στη σαλάτα το έχασε. Το βάζει στη σόση, λέει, για να μην φέρει το κάτι, φτιάχνει κάτι ωραίες. Δεν μπορεί, είναι γκουρμαντιάρα. Συνήθως, αυτά είναι ερωτική μαγεία, που τη λένε περισσότερο, για να δεθεί το άτομο ερωτικά μαζί αυτό, της και αυτό να, μου μην, είπε. Να μην... Εσύ όταν της το είπε, αυτό τι είπες, παιδάκι μου? Ότι ή θα πάτε στην κυρία Μαϊμαρίδη ή θα πάτε στο ψυχιατρίο. Το θέμα είναι ότι αν εκείνη το πιστεύει
υπάρχει μια ηθική αυτουργία, θα μας απαντήσει και ο lawyer μας, στο αν πάθει κάτι ο άντρας, αν φάει κάτι και πάθει κάτι. Ωραία. Σωστό. Εάν αυτή το πιστεύει, το κύμα, υπάρχουν εγκεφαλικά κύματα, γι' αυτό έχουμε και εγκεφαλογραφήματα. Το κύμα που πηγαίνει προς αυτόν είναι ότι εγώ είμαι ανώτερη σου. Θα κάνεις αυτό που θέλω εγώ, επειδή εγώ έκανα αυτή την τελετή. Τώρα, το αν είναι κολάσιμο, δικάσιμο ή όχι, πλήσε. Τι είναι, Τάσο? Ωραία. Σου έχει τύχει ποτέ κάποια τέτοια υπόθεση? Μας έχει τύχει υπόθεση. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια ποινική δίωξη για τα μάγια και όλα αυτά που ακούμε. Mm. Το μόνο που υπάρχει και μπορεί να στηριχτεί το αδίκημα είναι της απάτης. Και να δώσουμε και ένα μήνυμα και στις γυναίκες που μας βλέπουν σήμερα, είναι ότι πολλές γυναίκες μπορεί να πηγαίνουν σε μάγισσες, σε χαρτορίχθρες, να τους παίρνουν χρήματα. Ναι. Και να προσπαθούν είτε να γυρίσουν τον σύντροφό τους, είτε να τους πούν τα χαρτιά, είτε να τους πούν το μέλλον. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που την έχουν πατήσει δίνοντας πάρα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Βέβαια. Πάρα πολύ χρηματικά ποσά. Αστρονομικά. Τι λέτε. Και το σημαντικό είναι να πούμε να είναι πάρα πολύ προσεκτικές, γιατί και πάλι πρέπει να αποδείξουν ότι δώσαν τα χρήματα. Ναι, μεν, να πάρουν απόδειξη εννοείς. Σωστά, να πάρουν απόδειξη. Και αυτό που θέλω να πω πάντοτε, επειδή το αδίκημα της απάτης του ποινικού κώδικα έχει ποινές, προβλέπει ποινές, yes. Και αν οι ποινές είναι πολύ μεγάλες, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν χάσει τα σπίτια τους. Αμέ, ολόκληρα, δίνοντας χρήματα είτε για μάγια, είτε για ξόρκια, είτε για το οτιδήποτε, να είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Και να πούμε ότι αν είναι βάση ποσού, αν το ποσό υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, μιλάμε για ποινή κάθειξης 10 ετών. Είναι σημαντικό ότι οι γυναίκες αυτές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές. Όσον αφορά. Και στον άνθρωπο που επιλέγουν. Αυτό, και άρα είναι και οι άντρες. Και οι άντρες. Δεν λέω μόνο οι γυναίκες, και οι άντρες. Ναι. Αλλά επειδή το παράδειγμά μας ήταν για γυναίκες. Τώρα, αν στο παράδειγμα που είπε ο Γιώργος, αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος κολλήσει κάτι. Τι κολλήσει, καμία ασθένεια. Ασθένεια, ναι. Αν αποδειχτεί ότι κολλήσει κάτι. Σεξουαλική. Με αυτά που ακούω ότι μπορεί να βάζει. Ναι. Λοιπόν, σας λέω ότι αν κολλήσει κάτι και πάλι είναι θέμα απόδειξης λοιπόν και μπορεί να κάνει μήνυση είτε για τη σωματική του βλάβη, για τη σωματική του ακαιρεότητα. Όλα είναι θέμα απόδειξης. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε ότι πάρα πολλές γυναίκες, και θέλω να το ξανατονίσω, την έχουν πατήσει, έχουν χάσει ολόκληρες περιουσίες. Όλα τις περιουσίες για τα μάγια και για. Στο λέει αυτό ένας άνθρωπος. Ας πούμε, σου λέει ότι εγώ κάνω αυτό γιατί κάποιος προφανώς τη συνεβούλευσε να το κάνει. Έτσι δεν είναι. Κάποιος τη είπε. Κάνε αυτό. Τι να κάνει, ποιο? Αυτό που λέει ο Γιώργος. Εγώ αυτές τις λέω τεμπέλες. Άκου να δεις. Αν θέλεις πραγματικά, τι είναι το κάνω μάγια σε κάποιον. Βάζω το συνειδητό μου να επιβληθεί στο ασυνείδητό μου. Για να γίνει αυτό που θέλω. Υπάρχει μια γλώσσα που μιλάς. Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις στο σύμπαν με την γλώσσα. Το ασυνείδητο δεν μιλάει ούτε ελληνικά, ούτε βουλγάρικα, ούτε αγγλικά, ούτε τίποτα. Ποια είναι η γλώσσα που του μιλάς? Η δόνηση της ψυχής. Λες, ας πούμε, εμείς είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο ξόρκι. Είσαι παντρεμένος εσύ? Όχι. Άκου τότε, μπας και βρίσκεσαι τίποτα. Δεν έχω και περίοδο. Είχαμε να κάνω, ένα. Να σου τέλειωσε η περίοδο, σου σταμάτησε. Ντρέτυπα. Μα μπορεί που μα κάλεσε μόνη. Για την πελάτη σαν τον άνθρωπο που πήγε εκεί πέρα. Και δεν είναι. Όταν τα άκουσε. Για να πιάσει κάθε ξόρκι θα πρέπει να το κάνει η ίδια Τάσο. Εάν εγώ. Αν εσύ, ας πούμε, θέλει τη Μαρίκα. Τούτη εδώ δεν τη θέλει τη Μαρίκα. Αν είναι μάγισσα και τη πει πήγαινε φέρω μου τη Μαρίκα, δεν θα πιάσει. Αυτή θα ροχαλίσει τον ύπνο του δικαίου το βράδυ. Μόνο η δική σου ψυχή θέλει τη Μαρίκα. Μόνο οι δικές σου δονήσεις είναι. Οπότε η κάθε μία πρέπει να τα κάνει μόνη της. Εγώ, αν και έχω τσακωθεί με τη μάνα μου, γιατί λέει έβγαλε στάπλητα της οικογενείας τη φόρα, ό,τι ήξερα και δεν ήξερα από την Κατίνα το έχω δημοσιεύσει. Αυτά ήταν τα ξόρια, αυτά ήταν τα λόγια, αυτά τα υλικά. Καθίστε μόνοι σας, κολοτεμπέλες, και κάντε το. Τότε θα πιάσει. Κατάλαβα τι λέτε. Έρχονται πολλά κορίτσια στο ιατρείο ή αγόρια στο ιατρείο και σου λένε ότι θέλουν να διαβάσουν αυτά τα ξόρκια και να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον δρόμο ώστε να κατακτήσουν αυτό που θέλουν. Ναι. Ναι, αυτό έχει σχέση με το αν δεν έχω έλεγχο στη ζωή μου σε μερικά πράγματα και τα έχω δοκιμάσει όλα. Είμαι τεμπέλης, συμφωνώ σε αυτό που λέει. Δεν δουλεύω με το μυαλό μου τόσο πολύ. Ναι, θέλω Φιλιππινέζους. Και ψάχνω να βρω έναν εύκολο τρόπο. Αυτό θεωρητικά είναι ένα εύκολο τρόπο. Να πάω σε κάποιον να μου το λύσει το θέμα. Αλλά δεν λύνεται, νομίζω, έτσι το θέμα μόνο. Οπότε καταλήγουμε όχι μόνο να κάνουμε κακό μερικές φορές και στον άλλον και στον εαυτό μας, γιατί εξαρτώμεθα μετά από αυτό. Αν δεν δουλέψει το ξόρκι, τι άλλο υπάρχει? Αν θα σου πω κάτι, ναι. Και θέλω να μου πεις αν συμφωνείς ή όχι.
Εγώ, ας πούμε, γουστάρω τον Μπάμπι. Δεν μπορώ να τον πιάσω τον Μπάμπι, είναι ο γκομενάκιας, πάει με τη μία με την άλλη, αλλά το θέλω κατά αποκλειστικότητα. Και δεν είναι κακό, γιατί κάθε κορίτσι θέλει τον άντρα της στο σπίτι της και στο κρεβάτι της. Προσπαθώ, παρακαλώ, κλαίω τον αυτόν, τίποτα. Κάνω ένα ξόρκι. Όταν κάνω το ξόρκι, εγώ πάντα, όχι κάποια μάγισσα, αυτό ξεχάστε το. Γιατί υπάρχουν... Αισθάνομαι ότι κάτι έχει αλλάξει. Άρα αλλάζει και η συμπεριφορά μου απέναντι στον Μπάμπι. Και ο Μπάμπης λέει, μωρέ τι, πού είναι αυτή που τρέχει από πίσω μου και έκλαιγε αυτό το γατί. Αρκεί κυρία Μάρα να το πιστεύεις εσύ που το κάνεις. Αγιά σου. Ώστε να το βιώσεις, να είναι να το βιώνεις, ώστε να αλλάξει η συμπεριφορά σου και να καταλάβει και ο Μπάμπης. Ε, αυτό δεν λέτε. Το πιάνει ο Μπάμπης το κύμα. Κάτι τρέχει με αυτήν. Και λέει από μέσα του, δεν με θέλει πια. Δεν είμαι εγώ ένας και μοναδικός για την Τούλα. Έχει μήπως κάποιον άλλον, τότε την πάτησε ο Μπάμπης. Τώρα στη Γεωργία που μας είπε αυτό με την πεθερά της. Αυτά από που αυτό λέει, να μην φοβάται δεν Γεωργία. Δεν είναι κάτι που θα από το δει, ας πούμε. Μόνο και μόνο από το σακούλι που βρήκε στον κήπο, υποτίθεται με αυτά που έχει μέσα, είναι μπούρδες τα ξόρκια της. Αυτά τι μπορεί να είναι, από κάποιο βιβλίο, ας πούμε, μπορεί να διάβασε κάτι που θεώρησε ότι μπορεί να έχει. Ναι, ενέργεια. Γιατί το ίντερνετ είναι γεμάτο. Αλήθεια το ίντερνετ, γιατί δεν το κυνηγάνε, που είναι γεμάτο από ξόρκια. Σωστά. Αν αποδειχθεί ότι κάτι είναι επικίνδυνο ή κάποια συμβουλή είναι επικίνδυνη, μπορεί η δίωξη να το κυνηγήσει. Δηλαδή, αν κάποιος δίνει συμβουλές για μάγια. Πρέπει να αποδειχθεί όμως ότι σε έχει προτρέψει και η συγκεκριμένη συμβουλή σωστά, να κάνεις κάτι, σωστά, κακό. Να, έτσι, να κάνεις κάτι κακό και αν αποδειχθεί. Να δίνουν το εύθυνο. Δηλαδή, αν το ξόρκι σου πει ποια σιγά μπαταρία. Αν πούμε λοιπόν, αν υπάρχει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι στο διαδίκτυο, τουλάχιστον στο ελεύθερο διαδίκτυο, να μπορεί κάποιος να μπει και να πει ποιες είναι η γραμμή μπαταρίας και να μην, η δίωξη να έχει πέσει στην αντίληψή της και να μην το έχει κατεβάσει, να το έχει κυνηγήσει. Επίσης, το έχει γίνει αυτό. Υπάρχουν λοιπόν site τα οποία έχουν κατεβεί γιατί έχουν θεωρηθεί ότι είναι επικίνδυνα. Δίνοντας κάποιους συμβουλές. Εσείς φοβάστε κάποιο ξόρκι, υπάρχει κάποιο ξόρκι το οποίο έχει δύναμη? Ναι, φοβάμαι το μάτι του Αλλάχ πάρα πολύ. Το έχω δει να γίνεται. Ξέρω, δεν το έχω δημοσιεύσει ποτέ, αλλά ήταν ένα ξόρκι, παιδιά, κακή μαγεία, γιατί τα συναισθήματα είναι και καλά και κακά. Έχει και καλή είναι μαγεία, κυρία Μαρία. Εννοείται. Όλες αυτές οι προσευχές και τα λοιπά είναι καλή μαγεία. Το ίδιο πράγμα στο νόμισμα. Από εδώ είναι το καλό, από εδώ είναι το κακό. Δεν, το νόμισμα κυλάει. Το μάτι του Αλλάχ έτρωγε όλα τα αρσενικά της οικογένειας μέσα σε 40 μέρες. Και πεθαίνουν, όχι να πεις, ας πούμε, ότι μπήκανε με μυνταγαγιώσεις και τους φάγανε. Άλλος από καρκίνους, άλλος από ατύχημα, άλλος από αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Εδώ ακούσαμε ότι τα πήγε στην εκκλησία αυτά που βρήκε η συγκεκριμένη φίλη μας, η Γεωργία. Όταν βρίσκεις κάτι τέτοιο, το πας στην εκκλησία, πρέπει πώς να λυθεί αυτό το πρέπει πράγμα. Να λυθεί. Υπήρχαν αυτά που λέγει η Κατίνα, τα λυσίματα. Το λύσιμο του Αγίου Κυπριανού, η Κατίνα ήταν πολύ θρησκευόμενο άτομο. Το λύσιμο, συνήθως τα πηγαίνανε στη θάλασσα για να τα πάρει. Ακούς Ποσειδώνα. Ναι, τα βάζουν σε ένα ποτάμι, σε μια λίμνη, λέει, τα αφήνουν να τα πάρει. Όχι, θέλει όμως το κάθε ένα, θέλει λύσιμο. Δηλαδή, πώς έχεις έναν κόμπο, πώς τον δένεις. Ποιος τον λύνει. Η ίδια πρέπει να το λύσει. Πού να πάει. Δεν υπάρχει σχολή, δεν υπάρχει βοήθεια. Η ίδια η ψυχή που φοβάται πρέπει να ξεφοβηθεί. Και μόνο η ίδια μπορεί να τα λύσει. Παραδείγματος χάρη, τι βρήκε αυτή η κοπέλα, βρήκε κόμπους, ας πούμε, ναι, μέσα. Ένας κόμπος πρέπει να λυθεί. Ένας. Αν δεν είναι κόμπος και είναι, ας πούμε, ένα κουκλάκι, ένα... Ένα καρφί πρέπει να βγει και να λέει την ευχή ότι εγώ απαλλάσσω τον εαυτό μου ή τον άντρα μου. Υπήρχε ένα ξόρκι του Αγιώργη που έλεγε τα λόγια, λέγανε, άκου. Αγιώργη Καβαλάρη και Παναγιά Καβαλαρίνα δένε και χαλίβδωνε το στόμα του φιδιού. Και βάζει, ας πούμε, το όνομα αυτινής που φοβάται, της παιδεράστης, της Τασούλας, τάδε, να μην μπορεί να κάνει κακό σε μένα. Και εγώ είμαι ελεύθερη από αυτά. Πάνω σε αυτό. Αυτό είναι προσευχή. Το λύσιμο. Έχω έναν θεραπευόμενο. Ωραία, που... αυτό το σκυλί νόμιζα ότι ήταν το από αυτό σου. Αλλά από μετά τότε... τότε και κινιέται. Ναι, από τότε που χώρισε, δεν είχε ξανά ποτέ στήσει. Και πιστεύει ότι του έχει κάνει μάγια η πρώην του. Αυτό πώς μπορεί να το λύσει. Αυτό. Άμα δεν ξέρει τι. Μην γελάσεις όμως. Θα προσπαθήσω. Μην προσέχετε, επειδή είναι 12 μόνο. Μην γελάσεις. Λοιπόν, θέλετε να μου το πείτε πρώτα στα αυτή. Όχι, γιατί. Λέγεται. Παίρνεις ένα τούβλο.
το οποίο το κατουράς. Και το βάζει. Είναι γραμμένο μέσα. Του ματσιμπού. Του πες μία. Μα δεν γίνεται, κυρία Μάρα. Συγγνώμη. Αλλά θα πάω και εγώ το κεφαλικό. Πρέπει να είναι extreme τα λυσίματα. Αλλιώς το ασυνείδητό σου δεν ακούει. Πώς το λένε. Δεν έχει γλώσσα. Δεν μπορείς να του πεις κάτσε κάτω ηλίθιο, μη φοβάσαι. Γιατί δεν σε ακούει. Πρέπει να κάνεις κάτι που είναι έξω από το... Τελετές. Από αυτά καταλαβαίνει. Μυρωδιές, εικόνες. Από αυτά καταλαβαίνει. Τα όνειρά σου είναι εικόνες. Συντέστητρα που λένε εικόνες. Εσύ διαλέγεις τι θα κάνεις για να το λύσεις. Όχι, είναι γραμμένα. Είναι συνταγές. Και πρέπει να τις κάνεις κατά γράμμα. Όπως κάνεις τη μαγειρική. Αν κάνεις μουσακά, ας πούμε, με κολοκυθάκια, δεν είναι μουσακά. Μπορεί να είναι ωραίο. Θέλει μελτζάνα. Πώς να το κάνουμε. Γράμμα-γράμμα πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, παίρνεις ένα ντουβλάστε τώρα. Ναι, ναι, με ενδιαφέρει αυτό. Για το δεν έχεις στήσει πράγματι, εσύ. Εξαρτάται. Μερικές φορές, άμα είμαι κουρασμένος. Αλλά για το χρόνο. Γίνεσαι πολύ. Έχασα την αρχή. Όχι, ο θεραπευόμενος μου είπε. Ο θεραπευόμενος σου. Μου είπε ότι από τότε που χώρισε με την κοπέλα του δεν έχει ξανά στήσει με άλλη κοπέλα. Τον έχει διαβάσει. Τον έχει διαβάσει και αυτός πρόσεχε. Κάπου το πήρε ταυτί του, ότι κάτι έκανε αυτή. Και αυτή υποβλήθηκε και δεν έχει στήσει. Και τι θα κάνω. Και δεν θα έχει στήσει. Άρα αυτό πάρει το τούβλο. Θα το κατουρίσει, θα το κάψει. Κάτσε μου λίγο να σώσουμε. Ναι. Θα το κατουρίσει, θα το κάψει σε φωτιά. Αν διαβάσεις το Κατίνα 2 το βιβλίο, το γράφει μέσα αυτό το ξόρκι. Και μετά θα το σπάσει σε κομμάτια και στη θάλασσα. Okay. Τι στοίχημα βάζεις, ναι, ότι μόλις το κάνει αυτό θα έχει στήσει. Γιατί. Ναι. Γιατί έπαψε να φοβάται αυτό το ηλίθιο. Άρα για να καταπολεμήσεις το φόβο σου για να ανακεφαλαιώσουμε πρέπει να κάνεις κάτι που θα είναι πάρα πολύ... Το χτενίζεις εσύ αυτό από και που. Κάθε φορά. την τρουφίτσα λέει. Πρέπει να κάνεις το βράδυ κάτι πάρα πολύ διαφορετικό από αυτό που έχεις συνηθίσει, τα οποία είναι γραμμένα όλα... Πού είναι γραμμένο. Ποιο βράδυ να κάνεις, δεν κατάλαβα. Να κάνεις κάτι πολύ διαφορετικό για να σου λυθεί το μας λύκει. Γελάει. Άκου, πάει σαν την ιατρική. Όταν έχεις αμυγδαλές... Θα πας στο γιατρό. Δεν θα πάρεις φάρμακο για τις τριχομονάδες. Θα πάρεις για τις αμυγδαλές. Ναι. Άρα υπάρχει μία... Αυτά συνταγω... που είναι γραμμένα, κυρία Μάρα μου. Εγώ τα έχω δημοσιεύσει. Ωραία, είναι ξόρκια της Κατίνας. Μπορούμε να τα βρούμε. Και σούπα. Ότι ακόμα φωνάζει η μάνα μου ότι έβγαλε τα άπλυτα της οικογένειας στη φορά. Δεν πειράζει. Αν είναι να σωθεί καμία ή να έχει στήσει από εδώ... Ο θεραπευόμενός σου. Από αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω πάντως και είναι σοβαρό ότι πολλοί άνθρωποι την έχουν πατήσει δίνοντας πάρα πολλά λεφτά, το ξαναείπαμε πριν, πάρα πολλά χρήματα για να λύσουν μάγια είτε για να κάνουν μάγια και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί έξω κυκλοφορεί πάρα πολύ, πολύ κόσμος ο οποίος εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο και με πόνο. Πολλούς τρόπους έτσι παιδιά υπάρχει το φλιτζάνι που σου λένε. Γι' αυτό ας πούμε παρέα το εξής. Κανένας δεν μπορεί να κάνει μάγια εκτός από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Άρα αυτό είναι για να μην το πιστεύουν αυτό που λέει και δίνουν και τα λεφτά τους ο κόσμος. Δίνουν τα χρήματά τους. Από τεμπελιά. Υπάρχει έξω, υπάρχουν πολλοί τσαρλατάνοι να τους πω που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Υπάρχει γυναίκα η οποία μπορεί να έχει χάσει ακόμα και το παιδί της και προσπαθεί, τους καλούν ότι θα έρθουν σε επαφή. Δεν έχει έρθει ποτέ καμία έτσι μετανιωμένη να σου πει: έχω χάσει μία περιουσία ολόκληρη. Θέλω να τη διεκδικήσουμε. Βοήθησε με. Άντε να πάρει πίσω από καμία σαχτέκα τίποτα. Θέλω να πω. Τι βρίσκει μετά καταρχάς. Έχει έρθει η μητέρα λοιπόν, η οποία έχει χάσει το παιδί της. Γι' αυτό λέω ότι ο ανθρώπινος πόνος είναι το Α και το Μ και όλα αυτά βασίζονται στον ανθρώπινο πόνο. Πήγε σε μία γυναίκα η οποία. Τη έγραψε ακόμα και το σπίτι της, της έγραψε το σπίτι της για να προσπαθήσει... Να σώσει το παιδί της. Όχι, να τη φέρει σε επικοινωνία με το παιδί της που το είχε χάσει. Να το φέρει, όταν λέμε το είχε χάσει, το παιδί της είχε πεθάνει. Και αυτή πάτησε πάνω στον ανθρώπινο πόνο για να επικοινωνήσει με το παιδί της και έχασε μέχρι και το σπίτι της και είναι μια υπόθεση που είναι ακόμα στην ελληνική δικαιοσύνη. Α, αυτά μπορούμε να της πούμε πώς μπορεί να επικοινωνήσει χωρίς να γράψει σπίτι και εγώ μπορεί δεν θα και μόνη να το... της. Εντάξει, ναι. Λέμε τώρα νομικά όμως ότι όλοι βασίζονται στον ανθρώπινο πόνο. Οι ψυχές δεν φεύγουν όλες, Τάσο. Όλοι εμείς που μιλάμε αυτή τη στιγμή εδώ και οι πουπίτσα, όπως τη λένε, ναι, είμαστε ψυχές σε ενσάρκωση. Σε λίγο θα είμαστε έξω από την ενσάρκωση. Οι περισσότεροι από εμάς όταν πεθαίνουμε διαλυόμαστε στο σύμπαν. Υπάρχουν όμως μερικές ψυχές οι οποίες κρατάνε πιο dense πεδίο.
Και αυτές μπορείς να επικοινωνήσεις. Και να σου πω και κάτι άλλο. Θέλουν και οι ίδιες να μιλήσουν. Κλαίνε και είναι δύστυχες. Δεν καταλαβαίνουν. Είναι αυτές οι ψυχές που δεν πρέπει καταλαβαίνουν ότι έχουν πεθάνει. Δεν καταλαβαίνουν. Πεθαίνουν και ακόμα σκέφτονται. Γι' αυτό λέει και η Εκκλησία, λέει, που είναι όλο πνεύματα. Άρα μπορείς να επικοινωνήσεις με ορισμένες ψυχές. Όχι όλες. Μπορεί λοιπόν το παιδί το δικό της αυτής της έρμης της γυναίκας, που έχει πάθει το σοκ της αρκούδας, τεράστιο, να έχει διαλυθεί. Άρα μπορεί να είναι εκεί και να γυρίζει γύρω-γύρω στα γνωστά του πρόσωπα και στο περιβάλλον. Μερικοί που δυστυχώς δεν υπάρχουν άνθρωποι. Και να σου πω και πράγματι, όσο είμαι εγώ σε ενσάρκωση, εκμεταλλευτείτε με, παιδιά. Γιατί σε λίγο θα πεθάνω κι εγώ. Θα είμαι ψυχής έξεπνη. Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε δεν μαζί έχουμε. Μετά. Δεν έχουμε. Μετά το, πώς το λένε, θα σου πω, έχει τα καμπανάκια. Δεν υπάρχουν πια πολλοί από εμάς. Υπήρχε ο Βουλούκος, πέθανε. Στη Γαλλία υπήρχε η Madame Soleil, πέθανε κι αυτή, τη δεκαετία του 70. Υπάρχει μία στην Κούβα, μία Σαντερία, είναι στα τελευταία της κι αυτή. Έχω μείνει εγώ που έχω, γιατί στην Κούβα είχα πάει, πότε είχα πάει, το 19 και την είχα μα συναντήσει. Μα μου πήγατε και εσείς, μα απομονωθήκατε στο χωριό, ελάτε εδώ πέρα να σας χαιρόμαστε λίγο. Όχι, πιτακτικά. Με συγχωρείς πάρα πολύ, είμαι πανευτυχής στο Είστε χωριό. Είστε πανευτυχής, το ξέρω. Ναι, ναι. Το ξέρω, είναι το αλλά αν θέλει σας. Η γυναίκα να επικοινωνήσει με πνεύμα, it's possible. Αν το πνεύμα... Είναι αυτό που λέτε δυνατής δόνησης, δυνατής είναι πιο πυκνής ενέργειας. Ενέργειας. Τι θέλεις να ρωτήσεις, Γιώργο μου? Κάτι για τα καμπανάκια. Πώς θα επικοινωνήσεις μαζί μου όταν πεθάνω? Αν πεθάνεις κι εσύ μαζί, εύκολο, γιατί θα πηγαίνουμε παρέα να πίνουμε καφέ τέλεια. Όπου θέλεις. Αλλά αν εσύ είσαι σε ενσάρκωση και εγώ είμαι πνεύμα, με τη μάνα μου ας πούμε, έχουμε κάτι καμπανάκια, δηλαδή έχουμε τρία ποτηράκια, πώς χορεύεις το, πώς Ζήμα, το λένε. Μάμπο. Αμέ, ναι. Και της λέω, μαμά, όταν πεθάνεις θα χτυπάμε τα καμπανάκια και θα επικοινωνείς. Εντάξει, το δέχτηκε πολύ καλά και επειδή το δέχτηκε και το ενδόβαλε, θα το κάνει. Θα το κάνει και θα είναι το σημάδι σας, ότι επικοινωνείτε εγώ μαζί. Εγώ έχω την Κατίνα. Εσείς έχετε την Κατίνα. Ναι. Ο καθένας από εσάς έχει, έχει κάτι. Κάτι. Απλά δεν το ξέρουμε, είτε το ο έχουμε ψάξει. Ο καθένας από εσάς έχει ένα πνεύμα δίπλα του. Και δεν μ' αρέσει να λέω τη λέξη εκμεταλλευτείτε το. Αλλά είναι τεράστια αβαντάζ το να μπορείς να έχεις ένα οικείο πνεύμα, κάποια γιαγιά, κάποιο παππού που σου είναι κοντά, γιατί έχεις δίπλα σε ένα φύλακα άγγελο, που είναι πολύτιμος. Και όλοι εσείς οι οποίοι λέτε «Απαπα, δεν τα θέλω, δεν τα κάνω», διώχνετε το φύλακα άγγελό σας. Λοιπόν, πιστέψτε ότι υπάρχουν πνεύματα και ελάτε να σας πω πώς θα επικοινωνήσω. Μακάρι να το μάθετε αυτό δηλαδή, να σωθούμε, διότι θα γίνετε άτρωτοι. Θα γίνετε υγιείς καταρχήν. Δεν θα έχετε ασθένειες, δεν θα έχετε αυτά. Τέλος πάντων, πολλά, πάντα πάνε να φύγω.